Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να βάλουμε και στην συζήτησή μας τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Και ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Και θα θέλαμε την άποψή σας, γιατί ακούγονται πολλά και για τους Ρωμαίους και για τις μαύρες σελίδες του χριστιανισμού, πριν περάσουμε στο χριστιανικό πνεύμα της γέννησης του Χριστού. Γιατί βλέπουμε ότι μέχρι τώρα και οι μεν και οι δε κάνανε διωγμούς. Και κάποιοι κατηγορούν και τους αυτοκράτορες και τον Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη ότι ο πρώτερος βίος τους δεν ήταν τόσο έντιμος και τόσο άγιος, αλλά αντίθετα ήταν λερωμένος με αίμα. Και παρόλα αυτά η Εκκλησία τους αγιοποίησε. Δεν θα μπούμε σε αυτή την συζήτηση να το αναλύσουμε τόσο πολύ, αλλά αυτό που θα μας ενδιέφερε είναι τη δική σας την άποψη περί της συμβολής της ρωμαϊκής νοοτροπίας στο αρχαιοελληνικό πνεύμα. Ρωμαϊκής νοοτροπίας, είπατε, ναι, στο ελληνικό πνεύμα. Ναι, δηλαδή ότι... Μάλιστα. Ναι. Έχουμε αυτούς τους διωγμούς. Δεν δεχόμαστε την πολυφωνία, δεν δεχόμαστε τη διαφορετικότητα και στρεφόμαστε εναντίον οποιουδήποτε διαφωνεί με εμάς ή πιστεύει κάτι διαφορετικό από εμάς. Αυτό ποιος το κάνει? Οι Ρωμαίοι το κάνουν και στους χριστιανούς και στο... Καλά, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι σαφώς μια αυτοκρατορία που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, έτσι. Ένα των οποίων είναι αυτό, η ειρηνική, η Pax Romana, ας πούμε, η οποία πρέπει να επιβληθεί με κάθε κόστος. Για τους χριστιανούς υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι δεν αποδέχονται τη θρησκεία του, το αυτοκράτορα, καταλάβατε. Ο αυτοκράτορας είναι θείος και όλοι οι θεοί της πόλης εκεί πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο, να είναι τέτοιοι που οι λατρείες να είναι τέτοιες, που η λατρεία του αυτοκράτορα, που είναι κεντρικό χαρακτηριστικό από ένα σημείο και πέρα για τη ρωμαϊκή νοοτροπία, να μην φύγεται, έτσι, να μην υπάρχει, ναι. Αλλά πάμε στην εποχή του Βυζαντίου. Νομίζω ότι δεν είναι και το θέμα. Νομίζω ότι ο τρόπος να το δούμε αυτό το πράγμα θα μας πήγαινε, ξέρω εγώ, σε τελείως άλλο δρόμο. Το σημαντικό είναι ότι η ρωμαϊκή κοινωνία είναι πάρα πολύ ανεκτική σε πάρα πολλά φιλοσοφικά ρεύματα καταρχήν, έτσι. Θα βρει ο ελληνισμός έναν τρόπο να εκφραστεί μέσα στη νέα ρωμαϊκή εποχή, ναι ή όχι. Και ακόμα και ο Ιουδαϊσμός είναι ελεύθερος να λατρεύσει, έτσι, την αυτή αρκή, να μην εισέρχονται στην κεντρική ιδέα του κράτους και στην κεντρική διοίκηση του κράτους. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αν είναι στα περιφερειακά, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Ο Χριστός από τους Ρωμαίους θα συλληφθεί, όπως λέει ο Τάκητος, ως impulsore, ως ταραξίας. Έτσι το αναφέρει ο Τάκητος. Mm-hmm. Είναι ταραξίες κάποιος που δημιουργεί ένα αυτό επανάστασης και μια αναταραχή στο λαό. Δεν κάθεται ο Ρωμαίος τώρα να κάνει δογματική ανάλυση και να δει διαφορές μεταξύ των υποδούλων, ας πούμε. Ναι. Το αντίστοιχο που συμβαίνει με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που στρέφεται εναντίον των αρχαίων Ελλήνων και της αρχαιοελληνικής θρησκείας, αυτό πού το αποδίδεται? Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν θα το δεχόμουν έτσι όπως το λέτε. Διότι στο Βυζάντιο υπάρχει μια ευρύτατη συζήτηση με την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Ευρύτατη, η οποία στην κυριολεξία θα μπορούσαμε... Ένα από τα μαθήματα που διδάσκω είναι ακριβώς αυτό, η Βυζαντινή φιλοσοφία. Η οποία ακριβώς... Υπάρχουν συγγραφές πολύ καλές αυτές. Θυμίζουμε το Τατάκι, το βιβλίο, ο Ματσούκας έχει γράψει επίσης, ξέρετε. Λοιπόν, μια τεράστια διείσδυση και μια συζήτηση η οποία στην κυριολεξία, κοιτάξτε, στο Βυζάντιο, το λέει ο Λεμέρλε αυτό, ο μεγάλος βυζαντινολόγος, κάηκαν βιβλία αιρετικών. Ποτέ βιβλία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Όχι, εγώ αναφέρομαι στους διωγμούς των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή έλεγε ότι όποιος λατρεύει αρχαίους θεούς να του αφαιρείται η περιουσία. Κάποιοι τους βασανίζαν κιόλας για να αλλάξουν. Κοιτάξτε κάτι, αυτό είναι ένα πυροελάχιστο πράγμα σε σχέση με τα πολλά εκατομμύρια των χριστιανών μαρτύρων. Τα οποία. Κοιτάξτε, όταν κάτι γίνεται υιοθετείται ως κρατική ιδεολογία, θα έχει και τέτοια παρατράγουδα. Δεν υπάρχει θέμα. Α, θεωρείτε ότι είναι παρατράγουδο? Βέβαια, δεν είναι. Κεντρικό φαινόμενο πάντως δεν είναι. Δεν νομίζω, διότι θα είχαμε πολλές
περισσότερες μαρτυρίες σε σχέση με αυτές που πράγματι έχουμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι αυτά κριτήρια πάντως για να συζητήσουμε την υποδοχή του χριστιανισμού από τον ελληνισμό, έτσι να ξέρετε. Αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, τελείως άλλο πράγμα και πρέπει να ζήσουμε άλλους λόγους. Ο ελληνισμός γιατί αγκαλιάζει τον χριστιανισμό? Εδώ είναι ένα καλό ερώτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε, από ό,τι μπόρεσα εγώ τουλάχιστον να ερευνήσω και να γράψω, νομίζω ότι το θέμα με τον ελληνισμό είναι ότι έχει μια πάρα πολύ ισχυρή υψηλή αντίληψη για τη φύση των όντων, για τη στερεότητα της δημιουργίας. Και επίσης μια πάρα πολύ έτσι έμονη, με την καλή έννοια, ιδέα πάνω στην αιώνια θεμελίωση του προσώπου. Πρέπει να θεμελιωθεί η αιώνια των ανθρωπινών. Εδώ όμως συναντά τη μεγάλη παράδοση του ορφισμού. Πριν από στην νεομηρική εποχή, αυτό είναι αδύνατο να γίνει, αλλά μετά την ορφική παράδοση που ουσιαστικά διατρέχει και τους προσοκρατικούς και τον Πλάτωνα και όλη την περίοδο του πλατωνισμού, χίλια χρόνια σχεδόν μέχρι τον νέο πλατωνισμό, έτσι απομονώνεται η ψυχή από το υπόλοιπο, από την υπόλοιπη ύπαρξη, θεωρείται ότι η ψυχή είναι ο καθαυτό άνθρωπος και αρχίζουν οι περιπέτειες της ουρανοδρομίας της ψυχής, πώς θα απαλλαγεί από το σώμα, πώς θα απαλλαγεί, θα περάσει μέσα με σειρά μετανσαρκώσεων για να οριμάσει, να επιστρέψει στον υπερουράνιο τόπο που βρισκόταν καταρχήν, αφού διανύσει, όπως το περιγράφει ο Πλάτων εκεί στη Βολιτεία, μερικές περιόδους μετά το θάνατο τιμωρίας ή αμοιβής, ξανά ενσάρκωση, έτσι αιτία ελωμένου, Θεός ανέτειος, διαλέγει κανείς, ξαναμπαίνει στη διαδικασία μέχρι να διαλέξει το βίο του φιλοσόφου, μια-δύο-τρεις φορές και να απαλλαγεί. Αυτό είναι το όνειρο και των Πυθαγορείων και των Πλατωνικών. Έτσι. Ο Αριστοτέλης βέβαια έχει μια ήδη βάζει λίγο αυτή στην υπερβολή. Ο χριστιανισμός το δέχεται αυτό. Κοιτάξτε κάτι. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι γιατί, πώς καταραίει κάπου ο ελληνισμός. Όταν ο Πλάτων, το βλέπουμε αυτό στο συμπόσιο ας πούμε, φτάσει στην κορυφή της αναζήτησης του ενός, περιγράφοντας το φιλόσοφο έρωτα, από το ένα σώμα στα πολλά σώματα, στα καλά χαρακτηριστικά της ψυχής, στα ωραία μαθήματα, δηλαδή πάει στο εν. Εκεί να κάνει μια φοβερή ανακάλυψη. Ότι Θεός ανθρώπου ουμίγνεται. Ότι αυτό για το οποίο έχουμε την απόλυτη νοητική βεβαιότητα ότι υπάρχει το εν, το οποίο είναι επέκεινα της ουσίας και θεμελιώνει κάθε φθαρτή ουσία. Έτσι. Το ίδιο αυτό, το οποίο το βλέπω, είναι αδύνατο να το να ενσωματωθώ σε αυτό ή να ενσωματωθεί αυτό σε μένα. Και εδώ ο Πλάτων είναι τόσο πολύ καλός θεολόγος που δεν εφευρίσει κανένα μύθο, όπως συνηθίζει σε άλλες περιπτώσεις, να πει ότι κάποιο τρόπο μπορούμε να το φανταστούμε, να το δούμε και να είμαστε εκεί. Δεν είμαστε εκεί. Αυτή η αγιάτρευτη μεταφυσική αγωνία θα λειτουργήσει σαν μια μεταστροφή στον Πλάτωνα και θα τον κάνει ένα πολιτικό στοχαστή μετά από αυτό. Δηλαδή καταραίει ουσιαστικά η μεταφυσική ως μια απόπειρα συνδιαιωνισμού του φθαρτού με το άφθαρτο. Γι' αυτό ο ελληνισμός σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ένα μεγάλο αίτημα κοινωνίας με το άκτιστο, με το υπέρτατο. Δηλαδή είναι μια αναζήτηση αυτού του πράγματος που φαίνεται αδύνατο. Οπότε δηλαδή ο ελληνισμός δέχτηκε τον χριστιανισμό ακριβώς επειδή είχε αυτή την κατάσταση. Επειδή έχει αυτά τα στοιχεία, πρώτον έχει το άκτιστο κινούμενο και βγαίνει από τον εαυτό του, να βγαίνει από τον εαυτό του και όχι να είναι απλώς αδιάφορο και να προκαλεί έναν έρωτα τυφλό που χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί ή χωρίς να θέλει να ανταποκριθεί. Η μονού και φύγεται, λέει ο Προτείνος. Δεν μας επιθυμεί. Έτσι, 500, 1000 χρόνια μετά. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια κατάφαση στη φύση και στον κόσμο. Δηλαδή η ενσάρκωση, αν τη δούμε αυτή την προοπτική, είναι ένα μεγάλο ναι στη δημιουργία. Μέχρι τότε το ναι αυτό ήταν αδύνατο. Στην ορφική παράδοση είναι αδιανόητο, όπως το λέει ο Ηράκλειος, σάρμα εκεί κυχημένον ο κάλλιστος κόσμος. Σκουπίδια είναι στην πλατωνική κατάταξη, το νεοπλατωνική. Του προτείνου το εν, ο νους, η ψυχή και κάτω είναι η ύλη που είναι τα σκουπίδια ουσιαστικά της καθοδικής αυτής κλίμακας των πνευματικών όντων. Δηλαδή αυτό το μεγάλο ναι στη δημιουργία που το θέλει πάρα πολύ ο Έλληνας και όμως δεν μπορεί με τη φιλοσοφία του να το πετύχει. Αυτή η μεγάλη πίστη στον κόσμο που μεταφράζεται μέσα στην τραγωδία σε τεράστια πίστη στις κοσμικές δυνάμεις, το μέτρο, έτσι, ξέρω εγώ, η ύβρις, η αρετή, ο νόμος, πράγματα που αφορούν ουσιαστικά την υποταγή στον κόσμο όλων των όντων και των θεών ακόμα. Και αυτοί ακόμα δεν μπορούν να υπερβούν τα μέτρα.
Ναι, το βλέπουμε και στη χριστιανική θρησκεία όπου ο Θεός δεν καταργεί. Θέλω να πω, η τεράστια πίστη που έχει ο Έλληνας στον κόσμο ότι είναι καλός, αλλά δεν μπορεί να τη δικαιώσει τη φιλοσοφία του, βρίσκει απάντηση σε μια, στη θεολογία της ενσάρκωσης, που σημαίνει καταρχήν οικείωση του κόσμου αυτού. Και μάλιστα με πρωτοβουλία του ενός, πράγμα που ικανοποιεί και τη φιλοσοφική του βεβαιότητα ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να πηδήξει στο ένα, να φτάσει στο ένα. Χρειάζεται το σκαλοπάτι. Χρειάζεται κάτι, μια πρωτοβουλία από μέρος του ενός. Μάλιστα. Αυτό το οποίο ο Πλάτων τόσο βαθιά το λάτρευσε και, το, και εγώ πιστεύω ότι πέρασε πολλές ξάγρυπνες νύχτες πάνω σε αυτό, την αγωνία, τη δυνατότητα αυθαρτοποίησης του κτιστού, του φθαρτού. Είναι αυτό το σώμα δυνατόν ο κόσμος αυτός να υπάρχει αιώνια? Μπορεί, είναι ή δεν είναι? Είναι δημιούργημα του Θεού ή μήπως είναι σκουπίδια απλώς τα οποία τα οφείλουμε να τα εγκαταλείψουμε όσο γίνεται γρηγορότερα? Ή να φτιάξουμε στη θέση τους μια ιδανική πολιτεία η οποία κατοπτρίζει τους νόμους των αθανάτων, αλλά είναι πάντα μια θνητή πολιτεία, ολοκληρωτική πολιτεία. Ο Πόπερ λέει ότι είναι ο ιδρυτής με έναν τρόπο του ολοκληρωτισμού του Πλάτων, από απελπισία βέβαια, για να φτάσει στην τελειότητα η οποία είναι ανέφικτη. Υπάρχουν πολύ αυτή είναι μια οντολογική αιτία. Υπάρχουν και άλλες αιτίες. Υπάρχει η αιτία, ας πούμε, που αφορά τους στοϊκούς. Η στοϊκή είναι μια άλλη σχολή φιλοσοφίας, η οποία είναι πεπισμένη και αυτή ότι ο κόσμος είναι βαθιά λογικός. Έτσι. Αλλά και ότι υπάρχει πραγματικά, είναι τραγική φιλοσοφία ο στοϊκισμός. Από τη μια γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις απέραντες δυνάμεις της ψυχής. Από την άλλη λέει ότι η μόνη δύναμη η οποία από αυτές έχει αξία είναι ο νους, γιατί ο Θεός το εν έχει μόνο νου, είναι μόνο νους. Και εδώ υπάρχει ένα τραγικό ερώτημα. Όλα τα άλλα, οι δυνάμεις της ψυχής που δημιουργούν τόσο καλά, δημιουργούν πολιτισμό, δημιουργούν φιλοσοφία, δημιουργούν τέχνη, αυτές δεν δικαιώνονται ποτέ, δεν θεώνονται? Ερώτημα, φοβερό ερώτημα. Γιατί και ο στοϊκός είναι ένας μεγάλος ασκήτης. Αν διαβάσετε Επίκτορο, θα δείτε, σας λέει Αφροδισίου να απέχεστε, μην αναμειγνύεστε τα πολιτικά, μην αναμειγνύεστε τα. Πηγαίνει δηλαδή στα χνάρια του χριστιανισμού. Όχι, ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο χριστιανισμός είναι ένα σωμάτος, είναι το αντίθετο. Το χριστιανισμό αρχίζει να έχει νόημα ξανά η ιστορία και ο κόσμος. Γιατί είναι ενσάρκωση, είναι κατάβαση του Θεού μέσα στη δημιουργία. Ενσάρκωση. Έτσι. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει στην πλατωνική σφαίρα ή στην πλατωνική παράδοση. Άραστε. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Αυτό το πράγμα είναι εκπληκτικό για τον Έλληνα της εποχής. Του δίνει μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Είναι τυχαίος ο κόσμος? Είναι δυνατόν να κρατήσω τον κόσμο αυτόν, αλλά να τον κρατήσω αιώνια? Ή πρέπει απλώς να φύγω από αυτόν, όσο και αν είναι τέλειος και όμορφος? Η ενσάρκωση είναι φοβερό, φοβερή δυναμική. Τώρα βέβαια, δεν θέλω να πω περισσότερο, αλλά πολλοί λίγο μπερδεμένοι στο σημείο αυτό και παίρνουν τον χριστιανισμό σαν πλατωνισμό, που δεν είναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Το λέει ο Νίτσε. Ας πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και θα συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας για τις ομοιότητες του χριστιανισμού με την αρχαία ελληνική θρησκεία. Ομοιότητες ακόμα και στα λάθη που γίνονται πάνω στην χριστιανική πίστη. Ότι και οι δύο έχουν τις ίδιες ράγες, τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρετές. Όπως και επίσης στο ότι γιατί ο ελληνισμός αγκάλιασε το χριστιανισμό. Ακριβώς γιατί του προσέφερε τη λύση στην αναζήτηση προς το τέλειο. Σε αυτό το οποίο δεν μπορούσε, αδυνατούσε από την ανθρώπινη φύση να περιγράψει και να εξηγήσει. Μαζί μας στη συζήτηση είναι ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος και ο φιλόλογος και θεολόγος Αθανάσιος Τσακνάκης. Πάτερ, ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας βοηθήσει να βρούμε τη λύτρωση. Εμείς πρέπει να γιορτάζουμε αυτόν τον ερχομό του ως χριστιανοί? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό το πράγμα που λέμε λύτρωση, διότι από αυτό εξαρτάται και η στάση που θα πάρουμε. Ναι. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το πούμε μέσα δύο λόγια και μέσα λίγο χρόνο. Πάντως αυτό το πράγμα στο χριστιανισμό έχει ένα θετικό χαρακτήρα. Δεν είναι μια λύτρωση από, είναι μια μεταμόρφωση του ποιου, του κόσμου, του σώματος, του γεγονότος του θανάτου, έτσι.
Δεν αγνώ το γεγονός ότι σε κεντρικές γραμμές και παρά την γενόμενη κατήχηση, ξέρω εγώ, ή τα θρησκευτικά κλπ. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε πάντοτε το ουσιώδες στον χριστιανισμό. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν η έννοια της λύτρωσης, για παράδειγμα, υπάρχει και στον Πυθαγόρα, έτσι, αλλά λύτρωση τελείως διαφορετική. Είναι μια λύτρωση από την ίδια την διαδικασία της ενδοδιατριβής και υπάρξεως, έτσι. Εδώ η λύτρωση είναι από τις δυνάμεις εκείνες που εμποδίζουν την ανθρώπινη πληρότητα, την ανθρώπινη ολοκλήρωση. Δηλαδή τις δυνάμεις του κακού και τις δυνάμεις του θανάτου. Δηλαδή ο Χριστός έρχεται, η ενσάρκωση μας λέει ότι ο κόσμος αυτός είναι κόσμος του Θεού και ότι οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο αυτό να αξίζει να διαιωνίσει και υπάρχει ένας τρόπος αυτή η διαιώνιση να είναι και όμορφη. Αυτό είναι η απαλλαγή από το κακό ως προσωπική ελεύθερη επιλογή, έτσι, και η απαλλαγή από το θάνατο που είναι έργο του Θεού επίσης. Και τη φθορά που είναι έργο του Θεού. Είναι αυτό που λέμε η Ανάσταση του Χριστού με το οποίο ολοκληρώνει την ενσάρκωση. Δηλαδή πρέπει τη λύτρωση να τη δούμε με έναν τρόπο πολύ θετικό. Είναι μια απάντηση και μια λύση στα προβλήματα του τώρα, όλων των ειδών, και ιστορικά προβλήματα και πολιτικά προβλήματα και ανθρώπινα και προβλήματα καθημερινής σοφίας και συμπεριφοράς και προβλήματα τα οποία όλους αυτούς τους μικρούς θανάτους που επιφυλάσσει αυτή η ζωή μας στην τυχιότητα και χωρίς αρχές και χωρίς που είναι αυτή του σημερινού ανθρώπου. Έτσι, ο οποίος ακριβώς αυτό το πράγμα έχει, ότι πρόβλημα ότι δεν... Ασχολείται με την ύλη και χάνει το πνεύμα. Όχι, η ύλη είναι καλό πράγμα, με την έννοια ότι είναι του Θεού η ύλη. Η ύλη θέλει σωτηρία, η ύλη θέλει μεταμόρφωση, έτσι. Ενώ την κατανάλωση, την στραβή... Ακριβώς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Άλλο πράγμα είναι τα υλικά αγαθά, η απόκτηση. Άλλο πράγμα είναι η παράδοση. Στην αμεσότητα των αισθήσεων, της κατανάλωσης, των ορέξεων, χωρίς κανένα ορίζοντα, έτσι, χωρίς κανένα, απλώς και μόνο για να καταναλώνω, απλώς και μόνο για να τη βρίσκω, απλώς και μόνο για να μ' αρέσει, απλώς και μόνο για να απολαμβάνω, χωρίς νόημα, έχει καταλαγεί το νόημα. Και άλλο πράγμα είναι η ευχαριστιακή χρήση του κόσμου και του σώματος και των αγαθών της γης, έτσι, και της οικονομίας και της πολιτικής, αλλά με έναν τρόπο που να προάγεται η θεοίδια, η πιθανή του ανθρώπου και της κοινωνίας, η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, μια αγάπη η οποία όλο πλαταίνει και όλο περιλαμβάνει όλους μέσα και αυτό, σοφία όσον αφορά τα πράγματα της ζωής και τα πράγματα τα μετά τη ζωή αυτή κλπ. Ο χριστιανισμός είναι πολύ, μια μεγάλη θετικότητα, ένα μεγάλο ναι καταρχήν του Θεού στον κόσμο και στον άνθρωπο και από εκεί και πέρα είναι και το ναι του ανθρώπου στον Θεό, εάν τα δει αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, προσέξτε. Γιατί ο νομικισμός ή, ξέρω εγώ, ο ηθικισμός και διάφορες εύκολες τέτοιες τεχνικές χειραγώγησης μαζών που έχουν συμβεί και πολλές φορές από καλή πρόθεση, έτσι, ή από παρερμηνία σε ένα σημείο του Ευαγγελίου, έτσι, αυτά τα πράγματα μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια τέλεια παρεξήγηση, σε έναν είδος αρνητισμού, ας πούμε. Αυτό προσέξτε το, δεν είναι αρνητισμός ο χριστιανισμός. Δεν σου λέει κακός έχει σώμα. Σου λέει καλός έχει σώμα. Αλλά το σώμα είναι του Θεού. Και επομένως υπάρχει ένας τρόπος να το χρησιμοποιείς κατά Θεόν και να εκπληρώνεται βαθύτερα και η ουσία του σώματος και εσύ ο ίδιος μέσα αυτό. Άρα μιλάμε δηλαδή, το νόημα είναι στη χρήση. Όχι στην κατοχή, αλλά στη χρήση. Βεβαίως το νόημα είναι στην χρήση και η χρήση αυτή, ο τρόπος της χρήσης του κόσμου, μπορεί να είναι κατά Θεόν, να είναι κατά φύση, δηλαδή να συμφωνεί με τη βαθύτερη φύση των όντων που είναι του Θεού και να τα ολοκληρώνει, μπορεί να είναι παράφυση, δηλαδή να διαφωνεί, να κοντράρει το βαθύτερο νόημα των όντων και να τα διαψεύδει ή να τα αφήνει μισά ή να τα ταλαιπωρεί και να τα υποβαθμίζει. Ναι, γιατί βλέπουμε σύντομα το νόημα, ας πούμε, του χριστιανισμού που βγαίνει με την γέννηση του Θεανθρώπου, στο ότι ο κόσμος ασχολείται με το πώς θα αποκτήσει κάποια αγαθά, είτε φαγόσιμα, είτε ψυχαγωγίας, είτε καλοπισμού, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και δεν ασχολείται με το πώς από αυτά τα αγαθά ή με οτιδήποτε άλλο θα μπορεί να προάξει τον εαυτό του. Να φτιάξει ένα υλικό διαλόγου, να το πω έτσι λίγο πιο θεολογικά.
και σε σχέση και με τον συνάνθρωπό του, για να βάλουμε και τον συνάνθρωπό μέσα. Λέμε τώρα, ξέρει και ο κύριος εδώ, ο Τσακνάκης, ότι το θεμελιώδες γεγονός της Εκκλησίας είναι η λειτουργία της, η ευχαριστία. Τι κάνουμε στην ευχαριστία? Προσφέρουμε τον κόσμο, τη δουλειά μας πάνω στον κόσμο, ψωμί και κρασί, όχι στα φύλλα απλά και στάρι. Ψωμί, τη δουλειά μας, την ιστορία μας, τη σχέση μας, και την προσφέρουμε σε αυτόν ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να τα έχουμε και να δουλεύουμε σε αυτά. Κατά πάντα και δια πάντα. Τα σάεκ των σών σι προσφέρομαι. Και εδώ αναμένουμε μια οδηγία από το Θεό για την περαιτέρω χρήση του κόσμου. Και αυτό το πράγμα, βλέπετε, δεν βγαίνουμε καθόλου από το τώρα. Ο ξερισμός δεν είναι μια ουρανοδρομία, μια εγκατάλειψη, μια ξέρω εγώ. Είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα να έχω ενσάρκωση μέσα στα στοιχεία του είναι μου. Να τα αναλάβει αυτά ο Θεός όλα. Και εδώ βέβαια και η ανθρώπινη ελευθερία μπαίνει κλπ. Αυτή η μεγάλη θετικότητα, πολύ μεγάλη θετικότητα, νομίζω είναι που διακρίνει τον χριστιανισμό από όλες τις θρησκείες, ας πούμε, της ανατολίτικου τύπου, ας πούμε, το βουδισμό, τον ινδουισμό, που είναι ακριβώς το αντίθετο, με λόγους συγκεκριμένους. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, για το βουδιστή, ας πούμε. Λέει ότι η ύπαρξη είναι πόνος, γιατί έχει θέλημα και το θέλημα συναντά το αδιέξοδο της αμή εκπληρωσής του, να καταργήσουμε την ύπαρξη, να καταργήσουμε το εξάλληση του εαυτού. Έτσι, άδεια τα πρόσωπα είναι στο βουδισμό. Έτσι. Στον Ινδουισμό υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ο κόσμος είναι μια απάτη. Να αφήσουμε τον κόσμο να πάμε προς το εν. Να πορευτούμε προς το εν. Γιατί αυτός ο κόσμος είναι τίποτα, είναι μια απάτη των αισθήσεων. Ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Το αντίθετο σε αυτό το σημείο. Είναι η κατάφαση στον κόσμο αυτό και η δυνατότητα υλικής μεταμόρφωση του κόσμου, πνευματική μεταμόρφωση, αλλά η πνευματικότητα στον κόσμο αναφέρεται στη δυνατότητα της υλικότητας να υπάρχει κατά Θεόν. Βέβαια, αυτό μας εκφράζει δηλαδή η ενσάρκωση του Χριστού. Προσωπικά εμένα απόλυτα και νομίζω και πολλούς άλλους χριστιανούς. Σε αντίθεση με όλα αυτά που είπα, γιατί υπάρχουν και αντιθέσεις. Θεμητές ανθρώποι, να μην την έννοια ότι αν εγώ δεν ήμουν χριστιανός, πιθανώς να ήμουν αυτή τη στιγμή να είχα μια αγάπη για τον βουδισμό, ακριβώς γιατί με λυτρώνει από τον οδύνη της υπάρξεως, καταλάβατε. Αλλά μιας και υπάρχει χριστιανισμός, για μένα δεν υπάρχει λόγος να είμαι βουδιστής. Και δεν υπάρχει λόγος να πάω σαν Έλληνας, γιατί υπάρχει μια συνέχεια της αναζήτησης από τότε μέχρι τώρα. Καταλάβατε. Και η αρχαιοελληνική θρησκεία, δεν ξέρω τι είπατε προηγουμένως, είμαι σίγουρος ήταν πολύ καλό, αλλά δεν ξέρω τι ομοιότητες βρήκατε μεταξύ χριστιανικής θρησκείας και άλλα. Κάτι θετικό το οποίο μπορώ να σημειώσω είναι ότι και η χριστιανική θρησκεία, η κλασική, γιατί δεν είναι δωδεκαθεϊσμός, ας πούμε, όλοι οι φιλόσοφοι είναι μονοθεϊστές. Όχι, αυτό λέγαμε ότι... Όλοι οι φιλόσοφοι είναι μονοθεϊστές, μία αρχή ότι του κόσμου. Ότι είχαν το μονοθεϊσμό και οι αρχαίοι... Ναι, αλλά οι πολλαπλές αυτές δυνάμεις βλέπετε που έχουν, δηλαδή ο Θεός του έρωτα, Θεός του εμπορίου, είναι μια προαίσθηση. Ότι όλα αυτά μπορούν να βρουν μια άκρη, να ευλογηθούν δηλαδή, να πάρουν ένα νόημα πνευματικό. Και αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς βλέπουμε ότι εντάξει, είναι μια επινόηση η Αφροδίτη. Εντάξει, είναι μια επινόηση η Αφροδίτη, σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι ήθελε ο αρχαίος με τον Αφροδίτη, με τον Πλούτο, να ξέρω, να βρει έναν τρόπο να περάσει κατά Θεόν τη ζωή του. Στον Όμηρο αυτό είναι πολύ φανερό. Οι άνθρωποι συνομιλούν τους Θεούς συνέχεια. Δεν κάνουν τίποτα χωρίς να μιλάνε τους Θεούς. Τι να κάνω, πες μου Αφροδίτη. Τι να κάνω, πες μου Ερμή. Τι να κάνω, πες μου Δία. Τι να κάνω. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ζητούν μια πνευματική θεμελίωση του ανθρώπου. Όπως και σήμερα κάνει ο πιστός. Ο πιστός, ναι, αλλά η διαφορά είναι αυτή, ότι σήμερα έχουμε την τεράστια, ο χριστιανισμός είναι την τεράστια κίνηση του απολύτου προς τη δημιουργία. Αυτό δεν υπάρχει στην αρχαία σκέψη. Υπάρχει η προαίσθησή της. Μάλιστα. Υπάρχει, κάνουμε θυσίες για να την προκαλέσουμε. Κάνουμε εναγώνιες λιτανίες για να το γίνει. Δηλαδή για να στην γίνει. Αρχαία θρησκεία, ναι. Προσπαθούμε εμείς να φτάσουμε. Ακριβώς. Ο χριστιανισμός είναι άπειρο, το ενώ στον χριστιανισμό το άπειρο κατεβαίνει σε εμάς. Κατεβαίνει και εδώ και φαίνεται ότι παρουσιάζεται το ανθρώπινο του Θεού. Πώς θα ήταν ο Θεός αν ήταν άνθρωπος. Αυτό είναι ο Χριστός. Μάλιστα. Το ανθρώπινο του Θεού. Και τώρα εμείς πώς θα το εκφράσουμε με το χριστιανικό πνεύμα, διότι έχουμε Χριστούγεννα. Δηλαδή τώρα πώς θα το προσεγγίσουμε, ξεφεύγοντας από αυτό το ότι πάμε να φάμε, πάμε να πιούμε, πάμε να πάρουμε δώρα και πάμε να γλυκίσουμε. Δεν έχει, πώς να το πω, σημασία έχει. Ο Μπομπ Ντίλαν όταν είχε γίνει χριστιανός και δεν ξέρω ποτέ γιατί, είχε γράψει ένα τραγούδι τότε. You must serve somebody, έλεγε. Ήταν το ότι πρέπει κάποιος να υπηρετήσει. Τα πάντα υπηρετούν κάποιον. Το ότι καταναλύσκω τον κόσμο, το ότι
θα φάω ό,τι φάω. Πολλοί είναι, ξέρω εγώ, δεν τρώνε ζώα, άλλοι δεν τρώνε αυτά. Λοιπόν, ό,τι και να τρως και πέτρες να τρως, πρέπει να τα κάνεις, να τα χρησιμοποιείς αυτά, αυτό που παίρνεις από τη δημιουργία, για ένα πνευματικό σκοπό, ο οποίος είναι ανώτερος από την απλή αρπαγή. Καταλάβατε τι λέω. Άρα λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε όχι στο τι θα φάμε ή τι θα πιούμε, αλλά τι θα κάνουμε με τη ζωή μας. Μπράβο. Το πού θα οδηγήσει η ζωή μας. Κατάσταση. Δηλαδή, όταν, αν εγώ είμαι απλώς ένας ευχαριστημένος καταναλωτής, αυτό είναι μια ηλιθιότητα, διότι δεν με κλείνει στον εαυτό μου ακόμα περισσότερο, με κάνει πιο φύλαφτο, με κάνει πιο νάρκισο. Την ίδια στιγμή χάνω τις σχέσεις μου, χάνω τα παιδιά μου, χάνω τη γυναίκα μου. Εάν αυτό το πράγμα το πάρω με ευγνωμοσύνη όμως και με ευχαριστιακή διάθεση προς το Θεό, είναι αιτία για να ανοιχθώ στους άλλους όπως ανοίγεται αυτό σε όλους. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ανοίγματος προς τον άνθρωπο μας. Αυτό ο Θεός μας είναι ένα μεγάλο άνοιγμα. Και ξέρει και ο κύριος Τσαχνάκης εδώ ότι η θεμελιώδης θεολογική θέση διάκριση ουσίας και ενεργειών που έχουμε εμείς είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Βλέπετε μια πιο φιλοσοφική, πιο πλατωνική αντίληψη στη Δύση. Κλείνει τον αριστοτελικό Θεό στον θωμιστικό Θεό, του θωματοκινάτη, στον εαυτό του. Σε εμάς ο Θεός είναι ενέργειες, είναι κίνηση προς τα έξω συνεχής. Και μάλιστα αυτό το πράγμα τονίζεται υπερβολικά από τους πατέρες. Ότι για έξω εαυτού γίνεται. Αγαπά να αγαπάτε και διψά να διψάτε. Λέω ο Ιησούς Μάξιμος Ομολογητής. Που σημαίνει ότι αγαπάς μια τη σχέση. Και γιατί αγαπά πολύ τη σχέση, έρχεται μέσα στον κόσμο και γίνεται ένας από εμάς. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι προσλαμβάνει ολόκληρο τον κόσμο. Και ελάτε να χρησιμοποιήσουμε τον κόσμο έτσι όπως λέει ο Θεός. Ούτως ώστε οι πάντες να είναι μέτοχοι σε αυτό το πράγμα. Και όχι μερικοί να αποκλείονται, άλλοι να τσακίζονται, άλλοι να υποβαθμίζονται, άλλοι να υβρίζονται και άλλοι να διαπομπεύονται. Αυτό που έλεγε και ο Αριστοτέλης, να μην είσαι ιδιώτης, αλλά να λειτουργείς ως κοινωνία. Πολύ σωστά το είχε πει ο Αριστοτέλης. Πολλές μεγάλες προαισθήσεις έχουν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι, δεν ξέρουμε όλοι, χρειάζεται τώρα να ευλογούμε έτσι με τον εαυτό μας, αλλά είναι συγκινητικά βαθιά η αρχαία φιλοσοφία και σπαρακτικά ανθρώπινη. Αλλά βέβαια έχει τα όρια της. Σε αυτά τα όρια απαντά ο χριστιανισμός και υπ' αυτή την έννοια, όταν έχουμε αυτή τη φιλόσοφη διάθεση, νομίζω ότι δεν θα δούμε αυτές τις μέρες απλά και μόνο σαν μια ευκαιρία για κατανάλωση. Αλλά θα δούμε και σαν μια ευκαιρία να δώσουμε ένα νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας, η οποία κινδυνεύει. Σήμερα ο κίνδυνος είναι ορατός σε όλα τα πράγματα. Βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας να βρίσκεται στο δρόμο, να πεινάει, να υποφέρει. Όχι μόνο αυτό, και εμείς οι ίδιοι. Ο καπιταλισμός θέλει άτομα βυθισμένα στο μυστικισμό του ναρκισισμού τους. Και στο μυστικισμό της κατανάλωσης, στο μυστικισμό του αυτού του επιφανειακού ερωτισμού που προβάλλει το ίντερνετ. Απομονωμένα. Τα οποία για να απολαύσουν πιο ήσυχα καταλήγουν όλες τις σχέσεις τους. Και τελικά φτάνουν να εξαρτώνται όλοι από τη μεγάλη μαμά που λέγεται εταιρεία, καπιταλισμός, διότι δεν έχουν σχέση με τίποτα. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, ούτε γλώσσα σου χρειάζεται, ούτε πατρίδα σου χρειάζεται, πολλές γυναίκες σας γιατί μία. Τα ζαβάτα παιδιά τι τα θες, ας πούμε. Δεν είναι που έχεις. Δεν είναι εδώ. Άφησε και το ένα, άφησε και το άλλο και λοιπά. Και στο τέλος, ανήκεις πού, ανήκεις στο ένα και μόνο. Στο ένα και μόνο. Την εταιρεία. Εταιρεία, όπως έλεγε παλιά ο Σαββόπουλος, ευχαριστώ εταιρεία για το παλιό τραγούδι. Από τα παιδιά όλου του κόσμου, τι ωραία που ήταν. Γυμνά, φτωχά και πώς λέει και πειρασμένα. Παίρνω το δρόμο για τη μητέρα και εγώ ξαναγυρνώ σε σένα. Οπότε τότε το παγκόσμιο σύστημα τρίβει τα χέρια του. Είσαι δικός του. Οπότε εμείς πρέπει να αναστρέψουμε αυτό το ρόλο και να πάμε στον συνάνθρωπό μας. Να πάμε στον Θεό και στον συνάνθρωπο, γιατί αυτά τα δύο είναι ενωμένα. Η κοινωνία μετά του Θεού και η κοινωνία μετά του ανθρώπου είναι δύο πράγματα μαζί πάνε. Με ανέχεται εμένα ο Θεός και με αγαπάει. Γι' αυτό αγαπώ κι εγώ τον άλλον. Αν δεν με αγαπάει εμένα κανένας, γιατί να αγαπήσω κι εγώ. Η Εκκλησία είναι μια προσφορά αγάπης, αυτή η ίδια. Τα μυστήρια που είναι δωρεάν, η εξομολόγηση, ξέρω εγώ, υπάρχουν αυτές τις μέρες, η Θεία Κοινωνία είναι. Και πολλά άλλα πράγματα είναι δωρεάν για να σου δώσει την έννοια της δωρεάς αυτής. Που υπάρχει αυτή η δωρεά. Και με τη δωρεά αυτή μέσα γίνομαι κι εγώ δωρεάν. Και κάνω κι εγώ πράγματα άσκεφτα. Όπως να υπερβαίνω τον ναρκισισμό μου για χάρη ενός άλλου ανθρώπου, δεν τον ξέρω, αλλά τον αδερφό. Μέσα στην Εκκλησία λέμε ότι είμαστε αδελφοί. Φωνάζετε τους κληρικούς πατέρες. Δεν υπάρχει φυσική πατρότητα. Είναι η πατρότητα αυτής της πορείας, η οποία είναι κοινή για όλους. Και σήμερα, αν αυτό το πράγμα δεν το δουλέψουμε, οι επιλογές που εναπομένουν είναι καταφανώς δύσκολες και καταστροφικές. Σήμερα το βλέπουμε αυτό, παλιά δεν το βλέπαμε.
να ήμασταν πιο προστατευμένες στις ζωές μας, ναι ή όχι. Σήμερα το κακό είναι προκάλυπτο σχεδόν. Και βλέπουμε ότι ο άλλος έχει σκι και σε κοπανάει στο κεφάλι και σου παίρνει την εθνική κυριαρχία και σου παίρνει το σπίτι, σου παίρνει τα πάντα. Σου παίρνει το μισθό, σου παίρνει τα πάντα. Και σε προσπαθεί να σε απομονώσει, να σε κρατήσει άτομο, ιδιώτη, για να είσαι πιο εύκολη λία. Να σε χωρίσει από το κοπάδι, δηλαδή από τον συνάνθρωπό σου, για να σε φάει πιο εύκολα. Βέβαια. Μου λέγει ένα τώρα πριν από λίγο καιρό, τυχαίο είναι, αλλά εντάξει. Ένα συνάδελφο λέει: είχα ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει, εργαζόταν σε μια μεγάλη εταιρεία. Και κατέρευσα. Κατέρευσα, λέει, όχι γιατί δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα που τα είχα δυσκολία, αλλά γιατί δεν είχα καμία σχέση με τη γυναίκα μου. Δεν είχα κανένα να με στηρίζει.